Κύριε Τσέλη, έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος των ερευνών σας στην μελέτη του χρόνου διαμέσων δεδομένων που μέχρι πρότινος μας έστελνε το Κασίνι. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει και πώς θα περιγράφετε την εμπειρία από τη συγκεκριμένη μελέτη? Το Κασίνι ήταν μια αποστολή, η οποία έφτασε στον χρόνο το Ιούλιο του 2004, σχεδόν δύο μέρες, και έμεινε δορυφόρος του χρόνου μέχρι το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτεμβρίου του 2017 και έκανε έτσι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί ήταν το μοναδικό διαστημόπλαιο που έχει μείνει σε πλανήτη εκτός της Γης, δορυφόρος, για τόσα πολλά χρόνια. Έχει επιστρέψει λοιπόν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα είναι φυσικό να χρειάζονται και ένα τεράστιο αριθμό ερευνητών για να τα αναλύσουν. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες, οι επίγειες, επιστημόνων οι οποίοι έκαναν ανάλυση δεδομένων από την αποστολή του Κασίνι είναι διασπαρμένες σε διάφορες χώρες. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Βέβαια, το μελέτη του λόγου την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, η δική μου ταπεινή συνεισφορά ήταν από την Ελλάδα, σε συνεργασία πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της ομάδας MIMI, όπως ονομάζεται. Είναι ένα όργανο που είναι, ας το πούμε, απεικόνηση της μαγνητόσφαιρας, Magnetospheric Imaging, και επικεφαλής του ήταν ο Σταμάτης Κρεμιζής, ο Έλληνας ακαδημαϊκός. Αυτό το όργανο επέστρεφε μετρήσεις φορτισμένων σωματιδίων, αλλά και ουδέτερων σωματιδίων υψηλής ενέργειας, και μέσα από αυτές τις μετρήσεις είχαμε τη δυνατότητα να βγάλουμε μερικά και εμείς χρήσιμα συμπεράσματα για το περιβάλλον του χρόνου και συγκεκριμένα για το μαγνητοσφαιρικό περιβάλλον του χρόνου. Η δική μας έρευνα εστιάζεται στην μαγνητόσφαιρα, δηλαδή στη μαγνητική φυσαλίδα, κατά κάποιο τρόπο, που δημιουργεί ο πλανήτης και προστατεύεται από τον ηλιακό άνεμο. Και με δεδομένα τα οποία έχετε πάρει και έχετε αναλύσει, τελικά, τι πλανήτης είναι ο Κρόνος? Αυτό το οποίο εξέπληξε τους πάντες είναι ότι ο Κρόνος είναι ένας πλανήτης ο οποίος είναι εξαιρετικά ευμετάβλητος. Έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που τον διαφοροποιεί από τη Γη. Το βασικό χαρακτηριστικό που τον διαφοροποιεί από τη Γη, εκτός από το ότι είναι μεγαλύτερος, είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη ακτίνατο από εκείνη της Γης, είναι ότι περιστρέφεται πολύ γρήγορα. Φανταστείτε λοιπόν έναν πλανήτη ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τη Γη, περιστρέφεται περίπου 2,5 φορές γρηγορότερα από τη Γη γύρω από τον άξονα του, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια εξαιρετικά δυναμική συμπεριφορά, μια εξαιρετικά ευμετάβλητη συμπεριφορά. Αυτό το καταλάβαμε από δεδομένα τόσο των μετρητών πλάσματος που είχε πάνω του Κασίνι, όσο και του μαγνητικού πεδίου, και είδαμε ότι παρότι υπάρχουν περιοδικές μεταφορές σε όλα τα φαινόμενα και σε όλες τις παραμέτρους στην μαγνητόσφαιρα, όπως λέμε, του Κρόνου, ωστόσο υπάρχουν και έκτακτου τύπου μεταβολές. Έχει ένα σύστημα το οποίο είναι ζωντανό και ευμετάβλητο, πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Βέβαια, όπως σας είπα, βασική αιτία αυτού είναι αφενός η γρήγορη περιστροφή του πλανήτη, αφετέρου κάτι το οποίο ανακαλύψαμε με το Κασίνι, ότι μέσα στο μαγνητικό περιβάλλον του Κρόνου υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη πηγή σωματιδίων, πλάσματος, ο Εγκέλαδος, το οποίο ήταν εντελώς απρόσμενο, με αποτέλεσμα να υπάρχει τροφοδοσία φορτισμένων σωματιδίων εκ των έσω. Κάτι το οποίο υπάρχει και στο Δία με την Ιώ, αλλά δεν υπάρχει στη Γη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς έχουμε μια πολύ καλή γνώση για το τι συμβαίνει στη Γη, όπου περιστρεφόμαστε σχετικά αργά μέσα σε 24 ώρες, σας θυμίζω ο Δίας και ο Κρόνος περιστρέφονται με περίοδο που πλησιάζει τις 11 ώρες. Εμείς λοιπόν περιστρεφόμαστε πολύ αργά. Δεν έχουμε κάποια πηγή πλάσματος έντονη εσωτερικά της μαγνητόσφαιρας της Γης, παρά μόνο την ανώτερη ατμόσφαιρα. Έχουμε συνηθίσει μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευμετάβλητη και ως έναν βαθμό είναι προβλέψιμη, γιατί είναι και καλά μελετημένη και δεν έχουμε πάρα πολλά διαστημόπλαια. Όταν πήγαμε λοιπόν στον Κρόνο, αυτό το οποίο αρχικά είδαμε και συνήθισε να μας εκπλήττει και 13 χρόνια μετά που είχαμε το διαστημόπλαιο εκεί σε τρόχια, ήταν αυτή η πολύ έντονη δυναμική συμπεριφορά. Αναφέρεστε στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου, μιλάτε για τρελές μεταβολές. Mm-hmm. Αν παίρναμε ως σημείο αναφορά στη Γη, θα μπορεί να μας εκκρίνεται αυτές τις μεταβολές ως προς το σε ποιο σημείο τις εντοπίζουμε, παράδειγμα στον καιρό του ή
εν συγκρίση με τη Γη, ο χρόνος, ο πυρήνας του πώς είναι, έχει και αυτός πετρώματα όπως εδώ, ή είναι ένα τελείως διαφορετικό σύστημα το οποίο τώρα αρχίζει και χαρτογραφείται. Ο χρόνος είναι πραγματικά ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, ένας πολύ διαφορετικός πλανήτης. Καταρχήν είναι ένας αέριος γίγαντας, δεν έχει καν έδαφος. Έχει ωστόσο στο αιώ πυρήνα και γι' αυτό το λόγο έχει και έντονο δυνατό μαγνητικό πεδίο. Όσον αφορά τις μεταβολές και τη δυναμική συμπεριφορά για την οποία με ρωτήσατε, όντως αναφορά, πάντοτε σημείο αναφοράς είναι η Γη, η οποία Γη είναι καλά μελετημένη. Όλη αυτή η συμπεριφορά δεν εντοπίζεται σε ένα σημείο. Είναι όλη η περιοχή από την ατμόσφαιρα, την κατώτερη ατμόσφαιρα, μέχρι τα εξώτατα σημεία στα οποία κυριαρχεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη και αποκρούει κατά κάποιο τρόπο τον ηλιακό άνεμο, όλη αυτή η περιοχή αλληλεπιδρά με τα διάφορα στρώματα τα οποία την αποτελούν, αλληλεπιδρούν. Έχουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά atmospheric, ionospheric, magnetospheric coupling. Δηλαδή είναι περιοχές οι οποίες μεταξύ τους αλληλεπιδρούν και οι μεταβολές της μίας, οι δυναμικές, μπορεί να επηρεάσουν και να έχουν αντίκτυπο και σε μεγέθη τα οποία τα μετράμε σε άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις μία πυκνή ατμόσφαιρα, το ανώτερο στρώμα της ιονίζεται και αποτελείται κυρίως από φορτισμένα σωματίδια, τα οποία με τη σειρά τους τροφοδοτούν στη Γη σε μεγαλύτερο βαθμό στον χρόνο, σε λίγο μικρότερο, την υπόλοιπη περιοχή γύρω από τον πλανήτη. Οποιασδήποτε μεταβολές λοιπόν είναι αλληλένδετες. Και κάπως έτσι δημιουργούνται και οι δακτύλοι. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο στο σύμπαν. Οι δακτύλοι δεν δημιουργούνται ακριβώς έτσι. Οι δακτύλοι υπήρχαν ανεξάρτητα με την. Δεν αποτελούνται δηλαδή από φορτισμένα σωματίδια. Οι δακτύλοι είναι ένα πραγματικά, όπως είπατε, εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, το σήμα κατά τεθέν του χρόνου. Αν και για να είμαστε απόλυτα σωστοί, υπάρχουν και άλλοι πλανήτες που έχουν δακτυλίους, πριν όμως όχι τόσο εντυπωσιακούς. Οι δακτύλοι του χρόνου αποτελούνται από κομματάκια σκόνης και πάγου, τα οποία έχουν μέγεθος από κόκκο άμμου μέχρι το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου και τα οποία περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη. Το εντυπωσιακό τους χαρακτηριστικό, εκτός από την όμορφη οπτική εικόνα που μας δίνουν και έχουν καταχωρήσει τον χρόνο ως ίσως τον ομορφότερο πλανήτη, είναι ότι είναι μια δομή εξαιρετικά λεπτή. Αυτό δηλαδή που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ενώ το πλάτος αυτών των δακτυλίων είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε εύκολα να χωρέσει μέσα από τη Γη, το πάχος αυτών των δακτυλίων ποικίλει από 500 μέχρι 1000 μέτρα, που σε σχέση με τα περίπου 6.000 χιλιόμετρα που είναι το πλάτος, μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι μία από τις πιο λεπτές δομές που έχουμε συναντήσει. Χαρακτηριστικά, αν κάνει κανείς την αναλογία, είναι η σχέση μήκους και πάχους τόσο είναι τέτοια, όπως θα ήταν αν σκεπάζαμε με ένα χαρτί εφημερίδας ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αναλογία για να καταλάβουμε. Μπορώ να σας δείξω, να σας δώσω μια εικόνα των δακτυλίων όπως συζητούσαμε πριν, για να πάρετε μια εικόνα για το μέγεθος των δακτυλίων και να σας περιγράψω όσο τη βλέπετε αυτή την εικόνα, να σας απαντήσω στο άλλο σας ερώτημα. Εδώ λοιπόν έχω, αν μπορείτε να δείτε, έναν χάρτη της Ευρώπης. Και θα βάλω τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης να περάσει οριζόντια μία τομή κατά πλάτος των δακτυλίων. Σαν να πηγαίνεις δηλαδή από έξω-έξω προς τα μέσα. Για να δείτε ότι είναι μία πολύπλοκη δομή. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να απαντήσει στο ερώτημα πώς είναι οι δακτύλοι. Είναι πάρα πολύ όπως μπορείτε να δείτε. Ανάλογα με την διακριτική ικανότητα που έχεις, έχουν κάποια κενά, κάποια χάσματα. Και βλέπετε πόσες φορές χωράει η Ευρώπη στους δακτυλίους. Τώρα προχωράμε απ' έξω προς τα μέσα. Νομίζω ότι οπτικοποιεί πολύ καλά την απάντηση στο ερώτημα. Ο χρόνος έχει και ένα εξίσου εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που ρωτήσατε για τη σύνθεσή του. Όντας αέριος γίγαντας, έχει πυκνότητα μικρότερη ακόμα, όχι απλώς από αυτή της Γης που έχει πετρώματα στην επιφάνειά της, αλλά ακόμα και από του νερού, μικρότερη από ένα. Έτσι λοιπόν, αν υπήρχε υδάτινη δεξαμενή, η οποία να χωρέσει μέσα τον χρόνο, αυτό θα έπρεπε.
Και αν κάποιος παρατηρητής ήθελε να μπει μέσα στον πλανήτη, τι είναι αυτό το οποίο θα βίωνε? Αυτό το οποίο θα βίωνε είναι ότι θα τον σταματούσε μία σκληρή επιφάνεια, η οποία όμως δεν θα ήταν στερεή. Θα συναντούσε δηλαδή ένα στρώμα υψηλής πίεσης αερίων, το οποίο θα ήταν αρκετό για να τον συνθλίψει, για να συγκρουστεί και να έχει τις ίδιες συνέπειες που έχει όταν συγκρούεσαι με στερεό έδαφος ή όταν βουτήξεις στη θάλασσα από πολύ μεγάλο ύψος, στην περιφέρεια την επιφάνεια του νερού σαν στερεή επιφάνεια. Και αυτή η επιφάνεια είναι αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε, εκεί που η πίεση δηλαδή γίνεται μία ατμόσφαιρα, είναι αυτό που εμείς καταγράφουμε σαν επιφάνεια του πλανήτη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι στερεή επιφάνεια. Έτσι και το Κασίνι όταν αυτοκαταστράφηκε βουτώντας στην ατμόσφαιρα του χρόνου, σε κάποιο ύψος που η πίεση και η θερμότητα ανέβηκαν αρκετά, διαλύθηκε. Ήταν απαραίτητο κατά τη γνώμη σας να συμβεί αυτό? Η καταστροφή του Κασίνι, ναι, ήταν αναπόφευκτο. Ένα διαστημόπλαιο έχει ένα περιορισμένο όγκο καυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται, να διευκρινίσω, όχι για να μεταβεί από τη Γη στον προορισμό του, αλλά για να μπορεί να κάνει μικρές διορθωτικές κινήσεις, να στρίβει, να μπορεί λοιπόν να αλλάζει την τροχιά του σε συνδυασμό και με τη βοήθεια των βαρυτικών έλξεων από τον πλανήτη στον οποίο είναι δορυφόρος ή από μεγάλους φυσικούς δορυφόρους. Το Κασίνι λοιπόν όσο ήταν στον χρόνο χρησιμοποίησε πάρα πολύ συχνά την βαρύτητα του Τιτάνα, που είναι ένας πολύ μεγάλος δορυφόρος του χρόνου, ο μεγαλύτερος, μεγαλύτερος και από τον Ερμή. Και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο και με μία μικρή πυροδότηση να αλλάζει τροχιά. Αν όμως σταδιακά τα καύσιμα μειωθούν, κινδυνεύεις να χάσεις αυτή τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι θα χάσεις ουσιαστικά το τηλεκοντρόλ με το οποίο ελέγχεις το διαστημόπλαιο. Και από εκεί και πέρα το διαστημόπλαιο παραμένει στην τύχη. Και όταν ένα διαστημόπλαιο μείνει σε ένα τέτοιο σύστημα, γίνεται πρακτικά έρμεο των βαρυτικών δυνάμεων, οι οποίες μπορεί να το ρίξουν πάνω στον ίδιο τον πλανήτη, που είναι το πιο πιθανό, αλλά υπάρχει σημαντική πιθανότητα να το ρίξουν σε κάποιον από τους δορυφόρους του πλανήτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλαμε, διότι και βάσει κοινή συμφωνία που υπάρχει, αλλά και βάσει τη κοινή λογική πάνω απ' όλα, δεν θέλουμε σαν γήινος πολιτισμός να μολύνουμε εντός εισαγωγικών με γήινης προέλευσης μικρόβια ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι υποψήφιο για να ελεγχθεί για ύπαρξη ζωής στο παρελθόν. Ο Εγκέλαδος ήταν ένα σώμα το οποίο δεν θεωρούσαμε ότι ποτέ θα μας ενδιαφέρε. Γιατί είναι μια παγωμένη μπάλα η οποία δεν αναμένουμε να έχει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ένα στρογγυλό παγάκι. Και μας εξέπληξε. Μας εξέπληξε πάρα πολύ. Έχει μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από την Αγγλία, έχει 500 χιλιόμετρα διάμετρο. Έχει έναν από τους καθαρότερους πάγους στο ηλιακό σύστημα στην επιφάνεια του, αυτός και η Ευρώπη του δορυφόρου του Δία. Και περνώντας εκεί το Κασίνι, στα τέλη του 2004, αρχές του 2005, κάνοντας τις προγραμματισμένες του τροχές, με τις μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου, παρατήρησαν υπεύθυνοι του μαγνητικού πεδίου ότι ο μαγνητισμός, το μαγνητικό πεδίο στην περιοχή του Εγκέλαδου, παραμορφώνεται με τρόπο ο οποίος δεν δικαιολογείται από τη γεωμετρία που έχει το συγκεκριμένο σώμα, το συγκεκριμένο εμπόδιο, το οποίο είναι σφαιρικό, ωστόσο η παραμόρφωση την οποία δημιουργούσε έδειχνε σαν να υπάρχει ένα οβάλ αντικείμενο με το κέντρο του μεγατοπισμένο προς τον νότο. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε ότι κάτι ενδιαφέρον μπορεί να συμβαίνει εκεί, άλλαξε η τροχιά του Κασίνι. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της αποστολής, εξίσου εντυπωσιακό, είναι ότι κάθε 6 μήνες γινόταν συνεδρίαση με την οποία επικυρωνόταν ή αποφασιζόταν η πορεία που θα έχει το διαστημόπλαιο για τους επόμενους 6 μήνες. Και ήταν σαν τηλεκατευθυνόμενο αυτό το διαστημόπλαιο πρακτικά. Άλλαξε λοιπόν η πορεία του. Φωτογραφήθηκε με κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας ο Εγκέλαδος. Η κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ποια σημεία, ποιες περιοχές είναι ψυχρές και ποιες είναι θερμές. Και έτσι, ενώ αριστερά μπορείτε να δείτε ποια ήταν η αναμενόμενη κατανομή της θερμοκρασίας,
Δεξιά είναι αυτό που φωτογραφήθηκε. Και είδαμε να υπάρχει έντονη θερμότητα, πηγή θερμότητας, κοντά στον νότιο πόλο. Πράγμα το οποίο ήταν, όπως σας περιγράφω, εντελώς απρόσμενο, αν υποθέταμε ότι έχουμε μπροστά μας μία μπάλα από πάγο. Τελικά έχουμε μία μπάλα από πάγο. Δεν έχουμε. Έχουμε μία μπάλα από πάγο που έχει ένα φοβερό χαρακτηριστικό. Έχει στον νότιο πόλο ρήγματα, τα οποία λειτουργούν σαν τα γκάιζερ που έχουμε στην Ισλανδία, δηλαδή τοξεύουν υδατμούς θερμούς, δηλαδή νερό, σε θερμοκρασία που είναι αρκετή για να το κρατάει υγρό, ακόμα και να το έχει και σε λίγο υψηλότερη θερμοκρασία. Με μεγάλη πίεση, γιατί είναι σε ένα, ας πούμε, ρεζερβουάρ στο υπέδαφος του πλανήτη. Αυτές εδώ είναι οι πρώτες φωτογραφίες που δείχνει πώς ήταν κατανεμημένες αυτές οι θερμές ζώνες. Σας έχω βάλει δίπλα και το χάρτη της Αττικής για να έχετε μια ιδέα για τι μέγεθος μιλάμε. Το Κασίνο λοιπόν άρχισε να φωτογραφίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτά τα ρήγματα, τα οποία εκτόξευαν νερό με 200 έως και 300 κιλά, ρυθμό κιλά το δευτερόλεπτο. Στα ρήγματα αυτά δόθηκαν και ονόματα, μάλιστα από το βιβλίο «Χίλιες και μία νύχτες». Και όταν φωτογραφήθηκε ο Εγκέλαδος στη διάρκεια ηλιακής έκρηξης, δηλαδή όταν κρύφτηκε από πίσω ο ήλιος, δόθηκε η δυνατότητα να φανούν αυτοί οι πίδακες, τα plumes όπως τα λέμε, και στο οπτικό φάσμα, δηλαδή σαν ένας ατμός ο οποίος βγαίνει από εκεί. Το οποίο αν τον επεξεργαστείς χρωματικά σου δίνει και πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα για να καταλάβεις τις διαβαθμίσεις που, μπορεί να έχει η πυκνότητα. Και προλαβαίνοντας ίσως και μια επόμενη σας ερώτηση για το γιατί συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει αυτό, η εξήγηση που αυτή τη στιγμή προτάσσεται είναι ότι οφείλεται σε τριβές που δημιουργούνται στα εσωτερικά στρώματα του Εγκέλαδου εξαιτίας των βαρυτικών έλξεων από τον πλανήτη. Δηλαδή είναι παλιρροϊκό το φαινόμενο. Δημιουργεί αυτή η έλξη από τον πλανήτη. Σκεφτείτε ότι ο χρόνος είναι ένας τεράστιος πλανήτης και ο Εγκέλαδος είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες έλξεις οι οποίες δημιουργούν μια τεχνητή τεκτονική δράση. Αυτή η τεκτονική δράση μπορεί να παράγει θερμότητα στο εσωτερικό αρκετή για να κρατήσει και κάτω από την κατάλληλη πίεση το νερό σε υγρή μορφή. Όταν λοιπόν αυτό το νερό μπορέσει και βρει διάδρομο προς την επιφάνεια, έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύεται με μεγάλη πίεση και να φεύγει προς τα έξω. Το γεγονός ότι έχει άλλα τα διαλυμένα του επιτρέπει να παραμένει υγρό και σε θερμοκρασίες σημαντικά κάτω από εκείνο του μηδενός. Αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται, αυτή η τεκτονική δραστηριότητα και η εν τέλει εκτόξευση νερού σε μια θερμοκρασία, όπως είπατε, η οποία του επιτρέπει να είναι σε αέριο, μας δίνει κάποια σημάδια ότι ίσως εκεί θα μπορούσε στο μέλλον να υπάρξει ζωή, ενώ προφανώς αναφέρομαι σε μικροβιακή κατάσταση. Και το λέω αυτό διότι έχουμε, νομίζω, τα υλικά τα οποία χρειάζονται. Πέτρα, νερό, οργανική ύλη ενδεχομένως να υπάρχει, δεν ξέρω αν θα το πείτε σε αυτό. Μας αφήνει κάποιο τέτοιο πεδίο ανοιχτό ή έχει βρει κάτι άλλο το οποίο μας το κλείνει ούτως ή άλλως και απλά δεν ισχύει. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, κάποια από τα προαπαιτούμενα στοιχεία. Δηλαδή έχουμε ενέργεια, έχουμε διαλύτη με το νερό, έχουμε κάποια άλατα, έχουμε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, τουλάχιστον τοπικά. Ωστόσο, δεν μπορεί αυτά τα χαρακτηριστικά κατατάσσουν τη συγκεκριμένη περιοχή και τον Εγκέλαδο όπως σαν μία από τις περιοχές του ηλιακού μας συστήματος που είναι υποψήφιες για να ανιχνευθεί κάποια μορφή ζωής σε μικροβιακή μορφή ή σε παρελθούσα εποχή, δηλαδή ενδεχομένως κάποιο απολύθωμα, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε και μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε παρατήρηση η οποία να είναι επιτόπια υπό την έννοια της γεώτρησης, ας πούμε, σε αντίθεση με το τι έχουμε πρόσφατα πιο πρόσφατα στον Άρη, στον Εγκέλαδο και στην Ευρώπη, επί του παρόντος δεν έχει προσελαφιστεί κάποιο διαστημόπλιο να τρυπήσει έστω και σε μερικά εκατοστά βάθος να πάρει αυτό που λένε οι γεωλόγοι καρότο και να δει τι γίνεται. Αυτό όμως το οποίο
εικάζουμε και με σχετική βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι επειδή υπάρχει δεξαμενή νερού κάτω από το έδαφος, είναι σίγουρα καλές πιθανότητες. Το Κασίνι μελέτησε και άλλους δορυφόρους. Ναι. Το Κασίνι μελέτησε αρκετούς από τους δορυφόρους του χρόνου. Μελέτησε και τον Τιτάνα και όχι απλώς τον μελέτησε το Κασίνι, υπήρχε και η κάψουλα Huygens, η οποία προσεδαφίστηκε στο Τιτάνα. Η αποστολή ήταν αποστολή Κασίνι Huygens. Δεν ήταν αποστολή σκέτο Κασίνι που εμείς έχουμε την τάση να λέμε. Μπορώ να σας δείξω και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για τον Τιτάνα, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει μια πολύ πυκνή ατμόσφαιρα μεθάνιο. Φανταστείτε μια περιοχή που έχει πάντοτε συννεφιά και στην οποία αν βρισκόσασταν θα μύριζε γκάζι και δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει. Αυτή είναι η μόνιμη κατάσταση, δηλαδή. Είναι μια μόνιμη κατάσταση. Όπως έχουμε στη Γη ατμόσφαιρα και κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, έχουμε και στον Τιτάνα ατμόσφαιρα, με τη διαφορά ότι έχει και κυκλοφορία, αλλά δεν υπάρχουν κενά στην έφωση τα οποία να μας επιτρέπουν να δούμε από μακριά την επιφάνεια. Ενώ στη Γη έχουμε ατμόσφαιρα, αλλά εδώ που βρισκόμαστε εμείς, όταν έχει ηλιακάτα, παρότι υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει νέφωση, οπότε δεν έχουμε δραγμούς και είναι εμφανής από εκτός γης η επιφάνεια. Το Huygens κατάφερε να προσεδαφιστεί στις 14 Ιανουαρίου του 2005, δηλαδή λίγο μετά αφού το Κασίνι έγινε δορυφόρος του χρόνου. Ήταν μια κάψουλα, το κουβάλαγε μαζί του, το εκτόξευσε από το ίδιο το διαστημόπλαιο και πήγε και προσεδαφίστηκε με τη βοήθεια, μαντέψτε, αλεξιτότο. Και εδώ ήθελα να σας δείξω κάτι που μπορεί να δείτε ενδιαφέρον. Στα αριστερά βλέπετε μια προσομοίωση της εκτόξευσης της προσεδάφισης στον Τιτάνα του Huygens το 2005 και δεξιά είναι από το σήμα της εκπομπής που τώρα βλέπατε μικρή, η Τζίνι και το Τζίνι και δείχνει, έχω πάρει δύο stop καρέ για να δείτε την ομοιότητα και να δώσουμε και το στίγμα ότι μερικές φορές η ιδέα δεν είναι καινούργια. Αυτό που αλλάζει είναι η τεχνολογία που την κάνει να είναι πρωτοποριακή και εφικτή. Σωστά. Δεξιά το 1966 μας έρχεται ένα διαστημόπλαιο το οποίο μοιάζει πάρα πολύ, κουβαλά μια κάψουλα για να την επιβραδύνει και μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που τόσες δεκαετίες μετά πρακτικά χρησιμοποιήσαμε. Απλώς αλλάξαμε τρία αλεξίδωτα πέφτοντας και βέβαια το υλικό τους ήταν μελετημένο έτσι ώστε να αντέξει. Το Huygens προσεδαφίστηκε, έβγαλε φωτογραφίες, μας έδειξε πράγματα πάνω από την επιφάνεια, μας έβαλε πλέον στη βιβλιοθήκη που έχουμε με φωτογραφίες από διάφορα σημεία του ηλιακού συστήματος και τον Τιτάνα, φωτογράφησε παγάκια μεθανίου. Πέτρες, οι οποίες δεν είναι ακριβώς πέτρες, είναι σε μέγεθος πέτρας, είναι πάγοι και αντί να είναι από κάποιο υλικό, αργυλικό, πυρίτιο ή οτιδήποτε τέτοιο όπως έχουμε στη Γη, είναι από μεθάνιο σε στερεή μορφή. Στον Τιτάνα, οι συνθήκες της θερμοκρασίας και πίεσης είναι τέτοιες, ώστε ό,τι συμβαίνει στη Γη με το νερό, που μπορεί να το έχει κάνει σε υγρή, σε αέρια και σε στερεή μορφή, συμβαίνει στον Τιτάνα με το μεθάνιο. Δηλαδή, το τριπλό σημείο πίεσης θερμοκρασίας υπάρχει στον Τιτάνα για το μεθάνιο. Έτσι, λοιπόν, μπορείς να έχεις λίμνες μεθανίου, δηλαδή με υγρό μεθάνιο, βροχή μεθανίου και ατμόσφαιρα μεθανίου και παγάκια από μεθάνιο ταυτόχρονα. Όπως έχεις και στην Γη, πάγο, νερό, βροχή, υδραγμός. Απλά και το στοιχείο του μεθάνιου που θέλει. Απλά και το στοιχείο του μεθάνιου θα μας έλεγε το ενεργειακό πρόβλημα, μπορούσαμε να πάμε και να το φέρουμε. Και όσον αφορά στην Ευρώπη, ποιες είναι οι διαπιστώσεις μας για αυτόν τον δορυφόρο? Η Ευρώπη έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, έχει παγωμένη επιφάνεια. Γνωρίζουμε ότι έχει και αυτή η υγρή, νερό σε υγρή μορφή κάτω από αυτή την παγωμένη επιφάνεια και υπάρχει μία αποστολή που σχεδόν αποκλειστικά θα μελετήσει την Ευρώπη και θα εκτοξευτεί το 2022, ονομάζεται JUICE. Θα φτάσει στην Ευρώπη το 2029 ή 2030, αναλόγως, και στην πραγματικότητα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της NASA για τις επόμενες δεκαετίες. Ομοίως υπάρχει και μια ευρωπαϊκή αποστολή, το Europa Clipper, το οποίο έχει και αυτό στόχο του τη μελέτη της Ευρώπης.
θα μονοπολίσει σχεδόν το ενδιαφέρον στους λεγόμενους εξωτερικούς πλανήτες, Δία και Κρόνη, η Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες. Καθώς μιλάμε λοιπόν για τον Τιτάνα, μπορώ να σας δείξω κάποια επίσης εντυπωσιακά στοιχεία σε κλίμακα. Στα αριστερά μπορείτε να δείτε μία λίμνη από μεθάνιο που έχει φωτογραφηθεί στον Τιτάνα από το Κασίνι, πραγματική δηλαδή φωτογραφία, σε σύγκριση με μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στη Γη, συγκεκριμένα τη δεύτερη μεγαλύτερη, που είναι η λίμνη στο οποίο στα σύνορα των ΗΠΑ και του Καναδά. Και για να έχουμε και reference, εμείς οι Έλληνες έχουμε βάλει δίπλα και την Ελλάδα και το Αιγαίο Πέλαγος. Οπότε μπορείτε να δείτε ότι μιλάμε για μία λίμνη και για μία δομή τέλος πάντων, η οποία έχει επιφάνεια συγκρίσιμη εκείνη του Αιγαίου Πελάγους, και θυμηθείτε ότι ο Τιτάνας είναι ένας δορυφόρος, ένα σώμα αστικό, το οποίο έχει περίπου 6 φορές μικρότερη επιφάνεια από εκείνη της Γης. Άρα κάτι σαν το Αιγαίο Πέλαγος στον Τιτάνα είναι οριακά ωκεανός, γιατί καλύπτει μεγαλύτερο ποσοστό στην επιφάνειά του. Εδώ θα μπορούσα να σας μιλήσω για μία πρωτοποριακή τεχνική που σας μίλησε και ο συνεργάτης μας, ο κύριος Γιαλινάς, και με την οποία το διαστημόπλοιο Κασίνι μπορεί και φωτογραφίζει, εντός εισαγωγικών το φωτογραφίζει από μακριά, κάποιες κατανομές φορτισμένων σωματιδίων στην, είτε στο μαγνητοσωρικό περιβάλλον του Κρόνου, είτε στα απότερα όρια της ηλιόπαυσης. Εγώ θα σας δώσω ένα μικρό μόνο στοιχείο για αυτή την τεχνική, γιατί σας την περιέγραψε ο κ. Γέννας. Αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό και το επίτευγμα το οποίο μας έδωσε αυτή η τεχνική είναι ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε χωρικές από χρονικές μεταβολές σε ένα σύστημα όταν το μελετάμε με ένα διαστημόπλιο. Όταν έχεις ένα διαστημόπλιο, μπορείς να παίρνεις μετρήσεις μόνο από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το διαστημόπλιο, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το διαστημόπλιο βρίσκεται εκεί. Δεν υπάρχει δεύτερη πηγή πληροφορίας για να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει, για να συναληθεύσει. Είναι λοιπόν σαν να κινείσαι με το αυτοκίνητό σου μια μέρα βροχερή σαν τη σημερινή, και εκεί που κινείσαι ξαφνικά να αρχίζει να βρέχει. Δεν μπορείς να γνωρίζεις αν ξεκίνησε να βρέχει ταυτόχρονα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ή αν εσύ μπήκε σε μία ζώνη όπου έβρεχε και πριν εσύ φτάσεις. Μόνος τρόπος να το συναληθεύσεις αυτό είναι να έχεις και μία δεύτερη πηγή πληροφορίας, ένα δεύτερο σημείο πληροφορίας. Θα πάρεις, ας πούμε, τηλέφωνο έναν φίλο σου που είναι εκεί που ξεκίνησες και να του πεις: βρέχει εκεί που είσαι εσύ. Αν σου πει ναι, γίνεται πιθανό ότι ταυτόχρονα άρχισε να βρέχει παντού. Αν σου πει όχι, αρχίζει να υποψιάζει ότι απλώς πέρασε σε μία περιοχή που βρέχει. Στις πλανητικές αποστολές ποτέ δεν είχαμε δύο διαστημόπλια τα οποία να μπορούν να συνεργάζονται και να μας δίνουν ταυτόχρονα πληροφορίες. Με ξέρεις φυσικά τι γίνεται. Για πλανητικές αποστολές σε άλλους πλανήτες. Αυτό το οποίο κατάφερε όμως το συγκεκριμένο όργανο που σας περιέγραψε ο κ. Γιαννίνας, το ΕΙΚΑ, είναι να μπορεί, όντας σε απόσταση από, από τη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη, να βγάζει μία φωτογραφία, μόνο που αντί για φωτόνια προσλαμβάνει αυτά τα οποία λέμε ουδέτερα ενεργητικά σωμάτια, και να δείχνει την κατανομή φορτισμένων σωματιδίων και πλάσματος, η οποία φυσικά είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι και δεν υπάρχει όργανο που να μπορεί να τη φωτογραφήσει έτσι όπως θα θέλαμε. Μπορεί λοιπόν κάποιος να συγκεντρώσει τέτοιου είδους φωτογραφίες σαν αυτή που βλέπετε εδώ, να τις κάνει να είναι και μεγάλης έκθεσης. Μόνη προϋπόθεση, ξέρετε, είναι το διαστημόπλιο να μπορεί με τις μανούβρες που σας περιέγραψα νωρίτερα να βρεθεί ψηλά. Δηλαδή, μακριά από το σημερινό επίπεδο, ώστε να κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, τους δορυφόρους και τη μαγνητόσφαιρα. Όταν λοιπόν κάποιος μπορεί και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό από τέτοιες φωτογραφίες, το πιο απλό που μπορεί να κάνει είναι να φτιάξει ένα βίντεο. Και να έχει λοιπόν μία κάμερα, η οποία πλέον, βγάζοντας πολλές φωτογραφίες στη σειρά, σου δείχνει πώς συμπεριφέρεται καθολοκληρίαν πλέον αυτή η δομή που μελετάς. Και σου δίνει χαρακτηριστικά τα οποία σου προκλούν πώς αλλάζει η συμπεριφορά της με τον χρόνο. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντιληφθείς όταν κινείσαι με το διαστημόπλιο
μέσα σε μία δομή και η μόνη πληροφορία που έχεις είναι εκεί και τότε. Τώρα έχεις μία οπτική εικόνα από την οποία μπορείς να καταλάβεις γενικότερη και πώς αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό και σας είχα πει και από την αρχή ότι αυτό που μας εξέπληξε είναι το πόσο ευμετάβλητος είναι ο χρόνος ως προς την συμπεριφορά του σε μαγνητοσφαιρικό επίπεδο. Και αυτό το όργανο, αυτή η πολυτέλεια, γιατί περί πολυτέλειας πρόκειται, μας βοήθησε να το καταλάβουμε. Κύριε Σέγγι, το Κασίνι έχει ένα εντυπωσιακό όσο και κινηματογραφικό τέλος. Ποια κληρονομιά τελικά άφησε στην ανθρωπότητα? Πράγματι, το Κασίνι είχε ένα εντυπωσιακό τέλος, το οποίο δεν ήταν στιγμίο. Με επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό το τέλος, το οποίο κράτησε αρκετούς μήνες, συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Όπως περιγράψαμε πιο πριν, ήταν επιβεβλημένη η καταστροφή του διαστημοπλοίου και με δεδομένο το ότι η αποστολή θα τελείωνε, οι ομάδες, οι επικεφαλής των επιστημονικών οργάνων του Κασίνι αποφάσισαν ότι θα άξιζε τον κόπο οι τελευταίες τροχές του Κασίνι να έχουν αυξημένο δίκτυο επικινδυνότητας, ένα αυξημένο ρίσκο. Να περάσει δηλαδή το διαστημόπλοιο από περιοχές από τις οποίες κάτω από κανονικές συνθήκες δεν θα πέρναγε, γιατί θα κινδύνευε να καταστραφεί. Τώρα, αυτό το ρίσκο μπορούσε κάποιος να το πάρει όταν ήδη το διαστημόπλοιο όδευε προς καταστροφή. Έτσι λοιπόν, αποφασίστηκε να περάσει το διαστημόπλοιο επανειλημμένος από την πολύ στενή περιοχή ανάμεσα στην επιφάνεια του πλανήτη και την αρχή των δακτυλίων. Κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλο ρίσκο, διότι αυξανόταν ο κίνδυνος να συγκρουστεί το διαστημόπλοιο με κάποιο από τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στους δακτυλίους, τα οποία περιγράψαμε νωρίτερα. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να συγκρουστεί ένα διαστημόπλοιο σε το Κασίνι που έχει μήκος περίπου 8 μέτρα, είναι σαν έναν κοντέινερ, φανταστείτε. Δεν χρειάζεται να συγκρουστεί με ένα πάγο ή μια πέτρα μεγέθους αυτοκινήτου για να έχουμε καταστροφικό αποτέλεσμα. Αρκεί κάτι σε μέγεθος μικρού τραπεζιού για να το διαλύσει λόγω των πολύ ψηλών ταχυτήτων με τις οποίες κινούνται και τα δύο αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, μία αποστολή η οποία ξεκίνησε το 1997, γιατί τότε εξοξεύτηκε το Κασίνι. Έκανε 7 χρόνια να φτάσει στον προορισμό του. Το πρώτο μέρος της αποστολής ήταν το 2004 μέχρι το 2008. Πήρε μια πρώτη παράταση από το 2008 μέχρι το 2010 και μια δεύτερη από το 2010 μέχρι το 2017. Και όλα αυτά χάρη στο γεγονός ότι το διαστημόπλοιο και όλα τα όργανα ήταν σε πλήρη λειτουργία, ήταν ένα υγιέστατο διαστημόπλοιο και τολμώ να πω ότι είχε και εξαίρετες επιστημονικές ομάδες με εξαίρετους επικεφαλείς οι οποίοι μπορούσαν να συνεργαστούν χωρίς να έχουν μεταξύ τους ούτε ίντριγκες, ούτε συγκρούσεις. Ξέρετε, μερικές φορές αυτοί είναι λόγοι που δεν δίνουν κίνητρο στην NASA να σου ανανεώσει μια αποστολή δεύτερη και τρίτη φορά όπως έγινε με το Κασίνι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις τροχές που βλέπετε τώρα επέλεξε η ομάδα του Κασίνι να ακολουθήσει το διαστημόπλοιο και είναι όπως φαντάζεστε και μόλις έτσι. Τροχές υψηλού ρίσκου. Δεν ότι περνάει μεταξύ του πλανήτη, των αερίων και των δακτυλίων. Και της αρχής των δακτυλίων, της άναψης των δακτυλίων. Από μία στενή περιοχή. Και έγιναν 22 τέτοιες τροχές. Ακολούθως, λοιπόν, μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο προσέγγισης πλέον προς τον πλανήτη με προορισμό την καταστροφή. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται από το Κασίνι το ίδιο μία τέτοια βουτιά που περνάει μέσα από τους δακτυλίους. Έρχεται από πάνω, βουτάει στο διάκαινο, βγαίνει από την άλλη μεριά, απομακρύνεται και επαναλαμβάνει την ίδια τροχιά 22 φορές μέχρι να πούμε στην τελευταία τροχιά η οποία ξεκίνησε στις 26 η φάση που σας έπαιρνε, ξεκίνησε στις 26 Απριλίου του 2017. Εδώ μπορείτε να δείτε σε υψηλή ανάλυση πώς περίπου είχε η όλη κατάσταση. Βλέπετε εδώ την ποικιλομορφία που έχουν οι δακτύλοι, η οποία σας είπα είναι τόσο λεπτή που όταν τους δει κανείς ακριβώς αν φας, όπως λέμε, είναι αόρατο.
Μπορεί δηλαδή να βγάλει κάποιο φωτογραφία του χρόνου από το κατάλληλο επίπεδο που να φαίνεται χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να έχει δακτυλίους. Και φτάνουμε λοιπόν στο Σεπτέμβριο τώρα του 2017, όπου πλέον το διαστημόπλοιο αρχίζει με μεγάλη ταχύτητα να πέφτει ελεύθερο στον χρόνο. Γίνονται οι τελευταίες μανούβρες ώστε να προσπαθήσει να κρατηθεί η κεραία του με κατάλληλο προσανατολισμό ώστε να μας στέλνει στοιχεία. Βέβαια, στην πορεία έρχεται κάποια στιγμή που η κρατασμή είναι τέτοιοι, ώστε να μην μπορεί πλέον η αντένα να είναι στραμμένη και να στείλει σήμερα προς τη γη. Και πολύ γρήγορα το ίδιο το διαστημόπλοιο σπάει, καίγεται και αυτό και τα κομμάτια στα οποία χωρίζεται και πρακτικά εξαφανίζεται και γίνεται ένα με τον χρόνο. Και τελικά αυτή η αποστολή, όπως λέει ο Σωτήρης, τι αφήνει στην ανθρωπότητα και ειδικότερα στην Ελλάδα? Αυτή η αποστολή αφήνει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και γενικότερα στην ανθρωπότητα μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά γνώσης και μια κληρονομιά εκπαίδευσης. Μέσα από αυτή την αποστολή μάθαμε πράγματα τα οποία δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι υπάρχουν. Επεκτείναμε γνώσεις που είχαμε για το γήινο σύστημα. Γιατί ήταν σαν να μετακομίσαμε για 13 χρόνια σε μια περιοχή που έχει τα χαρακτηριστικά της γης διευρυμένα. Διευρυμένα με όρους αποστάσεων, διευρυμένα με όρους ενέργειας, διευρυμένα με όρους διαφόρων φυσικών παραμέτρων. Και μελετήσαμε ένα σύστημα το οποίο είναι μια μεγέθυνση του συστήματος της γης. Είδαμε φαινόμενα τα οποία τα γνωρίζαμε από τη γη σε μια άλλη εκφάνισή τους στο περιβάλλον του χρόνου, οπότε μάθαμε πράγματα τα οποία μετά εφαρμόσαμε για τον ίδιο μας τον πλανήτη. Εκπαιδεύσαμε ανθρώπους, επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνικούς, τόσο σε θέματα διαστημικής φυσικής αλλά και σε θέματα καθαρά ανάλυσης δεδομένων και οργανολογίας και μεθόδων και τεχνικών ανείχνευσης πεδίων, σωματιδίων, όπως και η μεθοδολογία για την φωτογράφηση των εισαγωγικών που σας περιέγραψα πριν. Και ειδικότερα για την Ελλάδα είχαμε τη χαρά μέσω του Σταμάτη του Κρυμιζή να είμαστε μια μικρή αλλά ποιοτική, ποιοτικότατη κατά τη γνώμη μου ελληνική ομάδα η οποία συμμετείχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των ετών που το Κασίνο ήταν στον χρόνο στην ανάλυση δεδομένων. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί τα δεδομένα είναι πάρα πολλά και ο όγκος τους θα μας κρατήσει απασχολημένους για αρκετά χρόνια ακόμη. Εμείς με τη σειρά μας καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε άλλους νέους Έλληνες επιστήμονες. Το Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ακαδημίας Αθηνών βρίσκεται στην Ελλάδα και έφερε ένα κομμάτι αυτής της αποστολής στην Ελλάδα. Δεν φύγαμε να πάμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εκτός. Οπότε όλη αυτή η δουλειά, όλες αυτές οι εργατοώρες έμειναν στο χώρο μας. Εκπαιδεύτηκαν άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που είναι εδώ γειτονικό μας και από το Τμήμα Φυσικής. Και θεωρώ ότι βάλαμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στο να γίνει λίγο πιο επιτυχημένη αυτή η αποστολή, αλλά να γίνει και η χώρα μας ένας πρωταγωνιστής σε αυτό το χώρο και να μας γνωρίζουν λίγο καλύτερα ακόμη πλέον σαν συμμετέχοντες και όχι σαν παρατηρητές σε μια τόσο μεγάλη αποστολή. 15 Σεπτεμβρίου του 2018, η ημερομηνία που θα έρθει σύντομα. Θα σημαίνει κάτι για εσάς αυτή τη μέρα? Αν θέλετε την ειλικρινή μου απάντηση, όχι. Σήμαινε κάτι η 15η Σεπτεμβρίου του 2017. Κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Δεν έχουμε σε αυτό το χώρο ούτε την πολυτέλεια, ούτε την δυνατότητα για να εγκλωβιζόμαστε σε συναισθηματισμούς περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Το Κασίνι ήρθε, έφυγε, μας άφησε αυτό το οποίο μας άφησε, το εκμεταλλευτήκαμε και το τιμήσαμε. Μπορεί να συγκινηθήκαμε, μπορεί να δακρύσαμε πέρσι τέτοιο καιρό, αλλά η ροή των πραγμάτων είναι τέτοια που δεν σου αφήνει το περιθώριο
να έχεις παρατεταμένους συναισθηματισμούς, πρέπει να σχεδιάζεις το επόμενο.